Σε μία ακόμη νίκη πέταξαν τα Κανάρια, συνεχίζοντας την αίτητη φετινή τους πορεία. Αυτή τη φορά επικράτησαν 2-1 των Δαφνών στο γήπεδο Νίκος Καζαντζάκης του Μαρτινέγκο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΒΕ. Ήταν το δεύτερο τρίποντο για τους μικρούς του Εργοτέλη, που έχουν ακόμα μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα, αλλά και μία πρόκριση στο κύπελο Ε. Τα Κανάρια είχαν την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο και στο 14ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με γκολ του Σέλε μετά από κάθετη πάσα του Κατσούρη. Οι Δαφνές από την πλευρά τους απείλησε για την ισοφάριση με τον Πατεράκη, αλλά το δεύτερο γκολ ήταν και πάλι για τους γηπεδούχους. Αυτή τη φορά στο 42, μετά από σέντρα του Νίκου Βασιλάκη, ο Σέλε αξιοποίησε και πάλι την έφεση που έχει στον γκολ και τα Κανάρια πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με 2-0 μπροστά στο σκορ. Οι Δαφνές ανέβασαν την απόδοσή τους στην επανάληψη, πίεσαν την εστία των γηπεδούχων και μείωσαν 2-1 με τον Πατεράκη. Από εκεί και πέρα όμως, ο Δημήτρης Παπαδάκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την νίκη της ομάδας του, με σπουδαίες αποκρούσεις που χάρισαν έτσι το τρίποντο στα Κανάρια.